Καλημέρα σας. Λοιπόν, τι να πρωτοπούμε. Ίσως η συνάδελφος... Γιατί κάνετε την κινητοποίηση. Γιατί είναι πολλοί που λένε ότι η Λιβερά βγάζει ένα μεροκάματο. Ναι, ναι. Καταρχήν η συνάδελφός σας ξαναθυμήθηκε μία λέξη, ήρωες, που την είχαν επαναφέρει βέβαια το πρώτο δεκαήμερο της μεγάλης καραντίνας που μας κλείσανε μέσα στο σπίτι και τα λοιπά και ήμασταν όλοι διανομής έξω για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και σε φαγητό και στην καραντίνα του ώστε να μπορέσει και τα λοιπά. Βέβαια μετά αυτή τη λέξη την ξεχάσανε όπως την είχαν ξεχασμένη και πριν. Μόνο η συνάδελφός σας τη θυμήθηκε τελικά, γιατί οι ήρωες τελικά είμαστε μόνο στα χαρτιά από ό,τι φαίνεται. Ήρωας ανασφάλιστος, ήρωας με δικό του μηχανάκι, ήρωας με χαμηλό μεροκάματο, ήρωας που δεν ξέρει αν θα γυρίσει στο σπίτι του το μεσημέρι ή το βράδυ, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λέγεται ήρωας. Όλα αυτά λοιπόν είναι αυτά που ζητάτε, φαντάζομαι. Γιατί ζητάτε και να είστε ασφαλισμένοι, το αυτονόητο, έτσι. Και να υπάρχουν. Εμείς ζητάμε καταρχήν. Ναι. Μαζί με το συνδικάτο μας, μαζί με το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων, το οποίο ενοποιεί όλους τους εργαζόμενους και όχι μόνο τους διανομείς, ζητάμε μια συλλογική σύμβαση η οποία να καλύπτει τα σύγχρονα, τα τωρινά προβλήματα που έχουμε κυρίως οι διανομείς αλλά και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Ναι. Δηλαδή, μια συλλογική σύμβαση εργασίας από το πιο μικρό μαγαζί μέχρι την πολύ μεγάλη αλυσίδα εστιατορίων, ταχυφαγείων, οτιδήποτε κτλ. Το οποίο θα καλύπτει και τα μισθολογικά αλλά και τα θεσμικά δικαιώματά μας. Mm-hmm. Ένα από τα πιο σημαντικά, η ασφάλιση. Το καλύτερο ένσημο που μπορεί να έχει ένας διανομέας αυτή τη στιγμή, κάτω ίσως και από την πίεση ίσως της κατάστασης έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι το εξάωρο ένσημο, έτσι mm-hmm. όπως ακριβώς το λέω, για 11 ώρες δουλειά. Για 11 ώρες μέσα στο δρόμο. Μέσα στο δρόμο. Να σας πω, κύριε Σκλάβο, πάντως, δρόμο. Θέλω να σας πω και την άλλη πλευρά. Είναι και πολλοί επαγγελματίες. Είναι και πολλοί επαγγελματίες που ξέρετε θέλουν να ανοίξουν ένα μαγαζί και λένε πού θα βρω τώρα delivery. Έρχονται τα παιδιά, δουλεύουν τρεις μέρες, μετά φεύγουν, πάνε κάπου αλλού. Δηλαδή έχει πέρασει το επάγγελμά σας, αυτό θέλω να πω. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όταν ένας εργαζόμενος διανομέας πάει να πιάσει μια δουλειά, περιμένει και κάτι, και κάποιο, ας το πούμε, αντίτιμο. Το μισό του, ίσως ένα μηχανάκι, το κράνος σου, το μπουφάν του, τα παπούτσια του. Δηλαδή, όταν ανοίγει ο άλλος το μαγαζί για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τον κόσμο και να αυξήσει την πελατεία του, και καλά θα κάνει ο άνθρωπος, παρόλο που εμείς και σαν συνδικάτο, όπως μπορεί να ξέρετε, δεν τα έχουμε με τους μικρούς επαγγελματίες, με έναν που μπορεί να ανοίξει μια καφετεριούλα ή ένα μικρό, μια τρύπα, όπως λέμε, ένα ταχυφαγείο, έτσι να εξυπηρετεί με δύο καφέδες και τέτοια κτλ. Αλλά και αυτός, από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να ανοίξει και delivery και διανομή, είναι υποχρεωμένος αυτά να τα παρέχει. Έχετε δίκιο. Κύριε Σκλάβο, σας ακούσαμε. Πραγματικά είστε ένας σκλάβος που προσπαθούμε να είμαστε κοντά του, γιατί το εννοούμε αυτό που είπαμε και το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές με τον Ιορδάνη, ότι είστε ήρωες. Που δουλεύουμε πολλές ώρες, όσοι δουλεύουν πολλές ώρες, με αυτά τα παιδιά είμαστε κάθε μέρα. Τους ξέρουμε καθημερινά. Ποιος φέρνει το φαγητό, ποιος φέρνει τον καφέ. Το καταλαβαίνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα θα έρχονται οι συνάδελφοι εκεί πέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σύντο ότι. Μία τελευταία κουβέντα. Η διανομή είναι λύση ανάγκης για αυτόν ο οποίος είναι απλήρωτος, θα το κάνει σαν δεύτερη δουλειά. Ναι. Είναι λύση ανάγκης για αυτόν που έχει απολυθεί από τη δουλειά του. Είναι λύση ανάγκης για πάρα πολλές περιπτώσεις εργαζομένων. Αλλά όμως αυτή τη στιγμή, επειδή είναι ακριβώς λύση ανάγκης και το ξέρουν οι υπόλοιποι, πατάνε σωστά πάνω μιλάτε. Σε αυτό. Πολύ σωστά μιλάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.